Και τις επόμενες μέρες θα γίνει και κοινοβουλευτική ομάδα. Σήμερα έχουμε πολιτική γραμματέα στο κόμμα. Τις επόμενες μέρες θα γίνει και κεντρική επιτροπή. Χωρίς το Τσίπρα, βέβαια, που είναι στις Βρυξέλλες. Βέβαια. Ναι. Τις επόμενες μέρες θα γίνει και κεντρική επιτροπή. Όλα τα κομματικά και κοινοβουλευτικά όργανα θα συγκληθούν για να συζητήσουν τις εξελίξεις διαπραγμάτευσης. Που σημαίνει αυτό ότι είμαστε σε ένα συναγερμό με την έννοια ότι θα διαμορφωθεί όπου να είναι η τυχόν συμφωνία, αυτό, το πω είναι, αυτό είναι σίγουρο. Η κυβέρνηση, όπως γνωρίζετε, κατέθεσε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προς τους θεσμούς. Σε αυτό περιέχονται οι προτάσεις ελληνικής κυβέρνησης όπως τις έχει παρουσιάσει και ο Πρωθυπουργός στο άρθρο του στη Μόντε την Κυριακή. Σε αυτό περιέχονται και υποχωρήσεις ελληνικής κυβέρνησης και θεωρούμε ότι μέσα από αυτό το κείμενο μπορεί να βρεθεί ένας κοινός τόπος ανάμεσα στην ελληνική πλευρά και τους δανειστές. Έχουμε κάνει ως κυβέρνηση και ως χώρα πολύ σημαντικά βήματα και αυτή τη στιγμή είναι στο χέρι των ηγεσιών της Ευρώπης. Δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα και δεν είναι τεχνικές διαφορές. Είναι στο χέρι των πολιτικών ηγεσιών της Ευρώπης να πείσουν ότι θέλουν και αυτή την πολιτική λύση όπως τη θέλει και η ελληνική κυβέρνηση και θέλουν και αυτή μια λύση βιώσιμη που δεν θα βάζει το... που δεν θα αναγκάζει τους Έλληνες να βάλουν και άλλο βαθιά. Ναι, από την άλλη πλευρά, τσέπη, βέβαια, οι ίδιοι λένε ότι είναι στο χέρι της ελληνικής κυβέρνησης. Ήδη προσπαθούν να κατηγορήσουν την ελληνική κυβέρνηση ακόμα και για τις αστοχίες των προηγούμενων προγραμμάτων τα οποία ίδιοι είχαν επιβάλει από κοινού με την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό όμως το οποίο το αντιλαμβάνονται και οι Έλληνες πολίτες που παρακολουθούν τις εξελίξεις με αγωνία, αλλά το παραδέχονται, λένε και περισσότεροι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, είναι ότι η συνταγή η οποία εφαρμόστηκε στην Ελλάδα δήθεν για να θεραπεύσει από το ζήτημα του δημόσιου χρέους, αντί να θεραπεύσει αυτό για το οποίο επευλήθη, αντίθετα πήγε να σκοτώσει τον ασθενή. Γι' αυτό ακριβώς εμείς επιμένουμε σε μια διαφορετική λύση, η οποία θα βάζει μέσα και το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του χρέους, θα εντάσσει και το ζήτημα της ανάπτυξης, μια βιώσιμη λύση η οποία θα είναι αποφελής για τον ελληνικό λαό. Ο κ. Γιούγκερ, γιατί κάλεσε τον Πρωθυπουργό στις Βρυξέλλες, έχετε κάποια εικόνα, κάποιο. Γιατί θέλει για να δώσει ίδιος... τις δικές του προτάσεις, γιατί θέλει και ο ίδιος να συζητηθούν από κοντά και να βρεθεί ένας κοινός τόπος για να επέλθει γρήγορα η συμφωνία. Είναι μια θετική εξέλιξη. Τώρα εδώ χθες έχει προκύψει και με μια κουβέντα που είπε ο κύριος Φίλης, νομίζω χθες το Γιώργο Παπαδάκη, αλλά που είπε ότι ας πούμε έχετε μια συμφωνία και υπόθεση εργασίας είναι καμιά δεκαριά που δεν την ψηφίζουν 15 από το ΣΥΡΙΖΑ 12, ξέρω εγώ, αλλά λέει ψηφίζονται από τη Νέα Δημοκρατία, ψηφίζονται από το ποτάμι, ψηφίζονται από άλλους. Περνάει ή δεν περνάει, διότι έχει τοποθετηθεί και ο Μητρόπουλος επ' αυτού. Εσείς τι γνώμη έχετε σε αυτό το θέμα, ας πούμε. Δηλαδή, τι ήταν θέμα δεδηλωμένης εκ των πραγμάτων. Διότι γι' αυτό έχει μπει και το θέμα, νομίζω εγώ, της κομματικής πειθαρχίας που έβαλε ο κ. Παπάς. Θεωρώ τα βασικά σημεία της συμφωνίας που επιδιώκουμε, τα οποία έχουν περιγραφεί όλες τις προηγούμενες εβδομάδες και ημέρες, κινούνται εντός λαϊκής εντολής. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν πρόκειται να φέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο μια συμφωνία η οποία μετά δεν θα περάσει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Προφανώς και πρέπει να συζητηθεί, όπως είπα και προηγουμένως, και στα όργανα του κόμματος και στα όργανα της. Άρα θα περάσει πρώτα από πολιτική γραμματεία και κοινοβουλευτική ομάδα και μετά πάει στο. Θα περάσει πρώτα από το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν έχει σημασία, ναι. Δεν έχει σημασία το πώς θα γίνουν, οι διαδικασίες. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ότι τα χαρακτηριστικά αυτά τα οποία έχουν περιγραφεί σχετικά με τη συμφωνία είναι εντός των δεσμεύσεων της κυβέρνησης προς τον ελληνικό λαό. Έχουμε καταστήσει με κάθε τρόπο σαφές ότι δεν πρόκειται να πάμε και να συμφωνήσουμε σε μια συμφωνία από τα ίδια η οποία είχε έρχεται το βάρος στα συνήθη υποζύγια. Πάμε να αλλάξουμε σελίδα στην Ελλάδα και γι' αυτό ακριβώς λόγο έχει καθυστερήσει και η διαπραγμάτευση όσο έχει καθυστερήσει. Υπουργέ, συγγνώμη μισό λεπτό γιατί αλλάζω τη σειρά. Υπουργέ, βλέπω μία άκρα σιωπή σε εσάς.